Καλησπέρα Στράτο, βλέποντας τα βίντεό σου με ενθουσίασε πολύ η ιδέα του εναλλάκτη θερμότητας και το έψαξα και έφτιαξα στην ταράτσα μου, σε μια ταράτσα σε μια περιοχή της Αθήνας. Έβαλα τον εναλλάκτη, τη Zilmet, 14 πλάκες, το οποίο τον έχω μονώσει βέβαια και δεν φαίνεται τώρα. Έφερα τα νερά του ηλιακού, έκανα bypass ώστε να έρχονται τα νερά του ηλιακού και να θερμαίνονται και να μου γυρνάνε μετά τον εναλλάκτη μέσα. Έχω κάνει τον bypass στο οποίο μπορώ να τα κλείνω το καλοκαίρι και να τον βγάζω ώστε για το καθάρισμα που λέγεις, που είναι το βασικό. Τρελά ρακόρ, σύνδεση απευθείας με τα νερά του καλοριφέ στη θέση. Εκατήργησα την ηλεκτροβάνα, τη δίνω κατευθείαν νερά. Μόλις δουλεύει το καλοριφέ δηλαδή, έχουμε άφθονο, φρέσκο, καυτό νερό. Μπήκα σε αυτή τη διαδικασία διότι πέρυσι κάψαμε γύρω στα 800 ευρώ πετρέλαιο και δεν είχα ζεστό νερό, δηλαδή πρέπει ή να ανάβω τον ηλιακό στο ρεύμα ή να χύλιο. Και έκαμε 800 ευρώ και δεν είχαμε ζεστό νερό. Και όπως έχεις πει, να το ζεσταίνεις τον boiler είναι λες και ζεσταίνεις άλλο ένα σπίτι ακόμα γύρω σε 7.000 θερμίδες. Πραγματικά έχεις δίκιο, αυτός ο εναλλάκτης είναι κάτω από 100 ευρώ όπως είπες. Και συν όλα τα υλικά, δηλαδή με 150 ευρώ το φτιάξα. Πιάνα λίγο τα χέρια μου, αλλά μου άνοιξε τα μάτια και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το προτείνω ανεπιφύλακτα σε όλους τους φίλους να το δοκιμάσουν. Αξίζει πάρα πολύ. Αυτό άφθονο νερό, όσο και το καλοριφέρ, μπαίνει ο ένας πίσω από τον άλλον. Πραγματικά δεν κορυφαίο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο έργο σου. Στράτο, είμαστε μαζί σου. Να είσαι καλά, αδερφέ.